σε αυτό το βίντεο θα δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε μία εικόνα με πολλαπλά θερμά σημεία, δηλαδή hot spots, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Imi Content της πλατφόρμας Imi. Πάμε όμως πρώτα να δημιουργήσουμε την εικόνα αυτή. Ας πούμε για παράδειγμα ότι η θεματική μας είναι το γράμμα Σ και θέλουμε να κάνουμε στα παιδιά μία δραστηριότητα όπου θα βλέπουν ανακατεμένα το γράμμα Σ με κάποια άλλα γράμματα και θα πρέπει να επιλέξουν σε ποιο σημείο της εικόνας υπάρχει το γράμμα αυτό. Έχω ήδη βρει μία εικόνα σαλιγκαριού με δωρεάν χρήση στο ίντερνετ και πάω να την εισάγω στο πιο απλό πρόγραμμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή για ζωγραφική, στη ζωγραφική. Πατάω λοιπόν αρχική και εδώ πατάω επικόλυση, επικόλυση από. Βρίσκω το μέρος στο οποίο έχω αποθηκεύσει το αρχείο μου. Κάνω κλικ επάνω του και πατάω άνοιγμα. Αυτό εδώ λοιπόν θα είναι το σαλιγκάρι μου. Πάω τώρα λοιπόν επιλέγοντας λευκό χρώμα να γράψω διάφορα γράμματα. Γράφω για παράδειγμα το α, είναι πάρα πολύ μικρό όμως, οπότε θα πρέπει να το κάνω λίγο πιο μεγάλο, αρκετά πιο μεγάλο θα έλεγα, και ας το κάνουμε και έντονο, ας πούμε ότι θα το κάνουμε μέγεθος 60. Λοιπόν, το τοποθετώ κάπου εδώ. Ας βάλω και ένα πο μικρό. Ας βάλω και ένα γ κεφαλαίο. Ένα σ κεφαλαίο. Ένα σ μικρό. Ένα κεφαλαίο, ένα λ μικρό, ένα χ κεφαλαίο και κάπου εδώ μέσα ένα όμικρο. Και εδώ ένα θου. Ωραία. Έχω κάνει λοιπόν την πρώτη μου δουλίτσα που ήταν να φτιάξω την εικόνα μου, τώρα πηγαίνω αρχείο, αποθήκευση ως και αποθηκεύω είτε ως JPG είτε ως PNG. Το PNG έχει ελαφρώς μικρότερο μέγεθος, οπότε θα επιλέξω PNG. Θα δώσω ένα τίτλο σαλιγκάρι Σ και θα πατήσω αποθήκευση. Κλείνω λοιπόν τη ζωγραφική μου και πηγαίνω και πάλι στην πλατφόρμα Imi. Πατάω το Imi Content και επιλέγω σαν τύπο αντικειμένου Find Multiple Hotspots. Εάν δεν το βλέπω μπροστά μου, μπορώ να πληκτρολογήσω για παράδειγμα MUL και βλέπω ότι μου εμφανίζει κάποιες συναφείς επιλογές. Find Multiple Hotspots λοιπόν είναι το είδος του αντικειμένου μου. Θα δώσω έναν τίτλο για το αντικείμενό μου, σαλιγκάρι από Σ. Σε αυτό το σημείο μπορώ να προσθέσω με τα δεδομένα, δηλαδή να ορίσω εγώ τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιείτε το αντικείμενό μου. Πατάω την καρτελίτσα με τα δεδομένα. Βλέπω ότι έχει προσθεθεί ήδη ο τίτλος. Βλέπω ότι έχει προσθεθεί ήδη στο όνομα του δημιουργού το δικό μου όνομα και πηγαίνω στην άδεια. Εγώ συνήθως επιλέγω την CCBY-NCND που σημαίνει ότι ο τελικός χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το αντικείμενό μου, θα πρέπει όμως να κάνει αναφορά σε μένα ως δημιουργό, δεν μπορεί να βγάλει χρήματα από αυτό το αντικείμενο και δεν μπορεί να δημιουργήσει και παράγωγά του. Πατάω λοιπόν το είδος της άδειας, αν θέλω βάζω και τη χρονιά δημιουργίας και αποθήκευση μεταδεδομένων. Πάμε λοιπόν τώρα να δημιουργήσουμε την άσκησή μας. Ο τίτλος της ερώτησης είναι, κάνε κλικ στα γράμματα Σ μεγάλο και Σ μικρό. Η εικόνα στην οποία θα υπάρχουν τα hot spots τοποθετείται πάντα σαν εικόνα φόντου. Πατάω λοιπόν το κουμπί προσθήκη και μέσα από το φάκελο που την έχω αποθηκευμένη επιλέγω την εικόνα που δημιούργησα πριν, σαλιγκάρι σίγμα. Και είναι αυτή εδώ η εικόνα μου. Πάω λοιπόν στην επόμενη καρτέλα που λέει Hot Spots και εδώ καλούμε να δώσω μια οδηγία προς το χρήστη. Κάνε κλικ
επάνω στο γράμμα σ κεφαλαίο και σ μικρό. Σε αυτό το σημείο μου δίνεται η δυνατότητα να ορίσω συγκεκριμένο αριθμό σωστών hot spot, ώστε να θεωρηθεί η άσκηση ολοκληρωμένη. Αν για παράδειγμα έχω μία εικόνα με 50 hot spot, αλλά ο χρήστης μου κάνει 10 κλικ σε σωστές εικόνες και έτσι θεωρήσω εγώ ότι είναι ok, είναι ολοκληρωμένη η άσκηση, θα πρέπει εδώ να γράψω τον αριθμό 10 και σε επιλέξω εδώ 50. Τώρα, επειδή έχω μόνο 2 σωστές απαντήσεις, θέλω να τις βρει και τις 2 ο χρήστης. Οπότε σε αυτό το σημείο δεν θα πληκτρολογήσω κάτι, θα πάω κατευθείαν να ορίσω τα hot spot. Έχω το δικαίωμα να ορίσω στρογγυλά hot spot ή ορθογώνια ή τετράγωνα. Εγώ θα επιλέξω τετράγωνο αυτή τη στιγμή. Πατάω λοιπόν εδώ, τσεκάρω το σωστά για να δείξω ότι είναι σωστό το σημείο που θα τοποθετηθεί. Γράφω σαν ανατροφοδότηση σωστά ή ό,τι άλλο κείμενο θέλω και πατάω done. Μου δημιουργείται λοιπόν αυτό εδώ το τετράγωνο, το οποίο θα έρθω και θα το σύρω με drag and drop στο σημείο αυτό και θα το μεγαλώσω, γιατί εφόσον μιλάμε για παιδιά προσχολικής ηλικίας τα οποία απευθύνεται η άσκηση αυτή, δεν μπορούν να κάνουν ακριβώς κλικ σε αυτό το σημείο, οπότε θα τους δώσω ένα μεγαλύτερο περιθώριο. Πάω λοιπόν να δημιουργήσω και ένα δεύτερο hot spot για τη δεύτερη σωστή απάντηση. Γράφω και πάλι σωστά. Τοποθετείτε και πάλι εδώ, οπότε πάω και το σέρνω στο μικρό σου και το μεγαλώνω αναλόγως. Πάω λοιπόν τώρα να ορίσω και τα λάθος hot spots, που είναι όλα τα υπόλοιπα γράμματα. Πατάω λοιπόν αυτό το κουμπάκι και τώρα δεν κάνω κλικ στο σωστά. Στην ανατροφοδότηση, αν θέλω, γράφω κάποιο κείμενο, αλλιώς δεν γράφω τίποτα. Θα γράψω, ας πούμε, ξαναπροσπάθησε και θα πατήσω done. Δημιουργείται εδώ το hot spot, πάω στο α και το μεγαλώνω αναλόγως για να μπορούν τα παιδιά να το χειριστούν καλύτερα. Θα δημιουργήσουμε και ένα στρογγυλό. Και πάλι δεν χρειάζεται να πατήσω το κουμπάκι σωστά, γιατί δεν είναι αυτή η σωστή απάντηση. Έχει δημιουργηθεί το στρογγυλό hot spot, θα πάω να το βάλω εδώ στο λου. Το λου δεν είναι σου, οπότε αν το πατήσει ο χρήστης έχει κάνει λάθος. Και πάλι το ίδιο κάνω με το γράμμα P. Με το γράμμα H. Το οποίο είναι εδώ στην άκρη της εικόνας μου. Με το K. Με το θήτα. Με το γάμα. Και τέλος με το όμικρον. Έχω δημιουργήσει λοιπόν όλα τα hot spots, σωστά και λάθος. Και τώρα μπορώ να δώσω και ανατροφοδότηση. Ανατροφοδότηση στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέγει κενό hot spot, θα του βγάλει το μήνυμα, δεν υπάρχει hot spot εκεί, προσπάθησε ξανά. Εγώ θα βάλω, ας πούμε, το μήνυμα, δεν πάτησες επάνω σε κάποιο γράμμα. Προσπάθησε ξανά. Και στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει ένα hot spot που ήδη έχει ανακαλυφθεί, το έχεις ήδη ανακαλύψει. Κάνε κλικ κάπου αλλού. Και κάπως έτσι έχω ολοκληρώσει την δραστηριότητά μου. Πάω τώρα να πατήσω πάνω στις ετικέτες για να βάλω λέξεις κλειδιά. Προσωπικά βάζω πάντα e-learning. Και μετά το αντικείμενο που έχω, γράμματα, σου, σαλουγκάρι. Εμφάνιση κουμπιού χρήσης που θα σας πω μετά που χρησιμεύει και πατάμε το κουμπάκι δημιουργία.
και κάπως έτσι έχει δημιουργηθεί η δραστηριότητά μου. Σε περίπτωση που θέλω να την καταχωρήσω σε κάποιο blog ή σε κάποιο site που έχω, πατάω αντιγραφή στον κώδικα αυτό και πάω και τον επικολλώ πάνω στον κώδικα της σελίδας την οποία διαχειρίζομαι. Επίσης, μπορώ να στείλω το αντικείμενο αυτό στους μαθητές μου ή τους συναδέλφους μου, κάνοντας αντιγραφή εδώ που λέει URL αντικειμένου, και επικολλώντας το είτε σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε στο Messenger, είτε σε κάποιο άλλο μέσο το οποίο διαχειρίζομαι. Και επίσης μπορώ να το ανοίξω και σε μία καινή καρτέλα, για να βλέπω μόνο την εργασία αυτή και να μην είμαι στο περιβάλλον αυτό τη σημή. Εάν τώρα δω ότι κάτι δεν έχω κάνει σωστά και θέλω να το αλλάξω, μπορώ και πάλι να πατήσω το κουμπί επεξεργασία και να γυρίσω πίσω στην άσκηση αυτή, στην επεξεργασία της, ώστε να διορθώσω αυτό που θέλω. Επίσης, πριν πατήσαμε το κουμπάκι, εμφάνιση κουμπιού χρήσης. Αυτό λοιπόν είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυτή η μπάρα κάτω από το αντικείμενό μου και έτσι, εάν στείλω αυτό το αντικείμενο σε κάποιον και θέλει για παράδειγμα να το ενσωματώσει σε μία ιστοσελίδα, θα πατήσει το κουμπάκι ενσωμάτωση, θα αντιγράψει αυτό τον κώδικα και θα τον επικολλήσει στη σελίδα που διαχειρίζεται. Πάμε να δούμε όμως πώς λειτουργεί η άσκηση αυτή. Κάνε κλικ πάνω στο γράμμα σου. Πάω για παράδειγμα και πατάω το Α. Μου δείχνει ένα χ να μου δείξει ότι είναι λάθος. Το λου, το που, και μου γράφει εδώ το μήνυμα της ανατροφοδότησης που είχα ορίσει. Πατάω το σου μικρό λοιπόν και μου το ορίζει σαν σωστό. Πατάω και το σου μεγάλο και μου δείχνει ότι έχω 2 στις 2 επιλογές σωστές. Αυτή ήταν η δραστηριότητα, πάρα πολύ εύκολο να δημιουργηθεί. Για οποιαδήποτε απορία έχετε μπορείτε να μου αφήσετε ένα σχόλιο κάτω και θα σας απαντήσω. Καλή συνέχεια!